Να είμαστε κι εμείς όλο φρεσκάδα, διάθεση, σε πολύ καλό κλίμα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα έχεις να πεις κάτι? Θέλω να διαβάσω δηλώσεις Γιάννη Γιαννούλη. Ξέσπασε, λέει. Αφού τα έλεγε και εδώ τις προάλλες. Τους έσκιζε. Για πες. Ποιο είναι το που δεν υπάρχει παίκτες στην Εθνική ή όχι. Ότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από την Εθνική και ότι θα έπρεπε να πάρουν θέση υπέρ της Εθνικής. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου? Πώς θα γίνει? Έχει ότι συμβόλαιο, θα έχει... Να, θεωρεί ότι ο καλός ο παίκτης θα βρει συμβόλαιο. Τι λες? Να πει ο... Γιατί ο Πρίντεζης δεν θα βρει καλό συμβόλαιο. Ο Πρίντεζης... Δεν θα βρει ο Μάντζαρης καλό συμβόλαιο. Για τη βλακεία των αλωνών που ορίζουν τα μάτς εθνικών ομάδων με συλλόγων πρωτοφανές στα ιστορικά του αθλητισμού, έτσι. Αυτή η ανόητη που έχουν καταστρέψει τον μπάσκετ. Να βάλει σε εκείνο την καριέρα του, γιατί δεν ξέρει τι θα γίνει. Και να πει, δεν με νοιάζει ρε Ολυμπιακέ, τι λες, θα πάω να παίξω εθνική. Εκεί σου λέει, θα πάτε 4-5 παίκτες που είστε και θα πείτε τη διοίκηση, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι διεθνής παίκτης. Προφανώς πήγανε. Και τελικά βγάλανε ανακοίνωση. Στο πήρε ο Ολυμπιακός πάνω του. Μήπως μιλάει εκ του ασφαλούς ο Γιάννης Γιαννούλης? Του τάπα. Απέξω ότι... Όχι, θα έκανα και εγώ το ίδιο. Εγώ θα έκανα το ίδιο, θα πήγαινε στην εθνική μου. Θα πήγαινε στον Ομπράντοβιτς τότε που ήταν στο Παναθηναϊκό, σε τέτοια ανάλογη φάση, και θα του έλεγε, coach, εγώ... Τον έχω ικανό, να ξέρεις. Είναι όμως, δεν μπορείς να... Δεν έχουν ένα δικό παίχτης, ρε παιδί. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Κάτσε να διαβάσουμε τι ακριβώς είπε. Ο Γιάννης Γιαννούλης, στο ντοκουμέντο λέει εδώ. Ντοκουμέντο. Λοιπόν, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Παρακαλάνε να παίξουν στην εθνική και μόλις νιώσουν δυνατοί στρίβουν δια του αραβόνος. Όπως κάτι τραγουδίστριες που μόλις γίνονται φίρμες κρύβονται πίσω από μεγάλα μαύρα γυαλιά για να μην τις αναγνωρίζουν. Δεν μπορούμε... Το βάζει και το καλλιτεχνικό βέβαια στην παράγραφο. Είναι σκληρό παράδειγμα. Δεν μπορούμε, λένε, έχουμε τα συμβόλαιά μας. Τι πάει να πει αυτό? Ωφελήθηκες και οφείλεις να ανταποδώσεις. Ωφελήθηκες... Σαν διεθνής, ρε φίλε, ανεβαίνει το μπάτζετ σου, η αναγνωρισιμότητά σου, αμείβεσαι από την εθνική. Υπάρχουν χρήματα στην εθνική, δεν παίζει τζάμπα. Του γίνεται η ερώτηση, ναι, αλλά η συμμετοχή στην εθνική είναι εθελοντική και αφιλοκερδής. Είναι μύθος αυτό. Κάτσα και υπολόγισα ότι ένας παίχτης με ανελειπή συμμετοχή από το 2009, φωτογραφίζει κανέναν? Όχι, δε. Μπορεί να πληρώθηκε 680 χιλιάρικα ως διεθνής, ναι, στην εθνική ομάδα μπάσκετ. Βέβαια, φίλοι έχουν μπόνους από στόχων. Πριν οδηπορικά ημερήσια αποζημίωση από χορηγίες και από την πολιτεία. Υπάρχει λοιπόν και υλικό όφελος. Περισσότερο όμως κερδίζει το ειδικό βάρος που αποκτά ένας παίκτης με τη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Αν δεν είσαι διεθνής, δεν μετράς. Εντάξει. Και τι μπορούσαν να κάνουν, ρωτάνε σωστά οι συνάδελφοι. Ανταρκτικό. Να εξηγηθούν έντιμα. Ας έλεγαν καθαρά ότι βάζουν πάνω απ' όλα το συμφέρον τους. Έγιναν έρμεο της ομάδας τους και εξέδωσαν μια ανακοίνωση την οποία έγραψαν όλοι. Για τους παίκτες του Ολυμπιακού λέει. Μπορούσαν να πούνε ευθέως ότι δεν γουστάρουν. Αφού δεν είναι ότι δεν γουστάρουν. Γουστάρουν, αλλά δεν μπορούν. Δεν είναι δικαιολογία η κούραση. Το καλοκαίρι όμως θα περιμένουν στο ακουστικό τους μήπως τους ξανακαλέσουν. Αυτή είναι η κατάδια του μπάσκετ. Είσαι εξίσου σκληρός και με όσους εγκαταλείπουν την εθνική από τα 30 τους. Το Διαμαντίδη λέει. Έχουν λάθος και αυτοί. Προφανώς δεν τους ενδιαφέρει πια. Έκαναν τα λεφτά και τώρα σκουπίζονται. Απαγορεύεται, κύριε, να χρησιμοποιείς την εθνική. Μόνο η εθνική έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί εσένα. Πολύ σκληρός, ρε. 7 και τα λοιπά. Ναι. Και αν η εθνική κατορθώσει να προκριθεί στο μούντο μπάσκετ, σωστό και αυτό, με σύνθεση ανάγκης, δηλαδή αυτοί που τώρα, ναι, παίζουν, την περάσουν. Τι γίνεται? Τότε θα πρέπει να κληθούν στο παγκόσμιο αποκλειστικά όσοι αγωνίστηκαν στα προκριματικά.
Εξαιρώ μόνο τον Γιάννη και τα άλλα παιδιά από το NBA. Εκείνοι έχουν άλλους νόμους και δικαιολογούνται. Γιατί? Για άλλους νόμους. Συμβόλαια εκεί, συμβόλαια και εδώ. Τι άλλους νόμους έχει? Δεν είναι ελληνική ομάδα η Milwaukee Bucks. Εντάξει. Συμβόλαιο όμως είναι το θέμα. Είναι επαγγελματικό. Έχουν και δίτες. Κάποιος που θα πει στον Αγγελόπουλο δεν παίζω αύριο με την Real Madrid της για να πάω να... Δεν έχει ρήτρα. Έτσι το κάνει τον μπάσκετ. Όσοι είπαν τώρα όχι να τιμωρηθούν, όπως λέει ο κανονισμός. Και οι ομάδες να το αποδεχθούν αντρίκια. Ναι, αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Όχι να πάνε στα γραφεία της ΕΟΚ και να απειλούν ουρλιάζοντας όπως συνηθίζουν. Ωραία συνέντευξη. Ο Γιάννης Γιαννούλης. Πόσα χρόνια έπαιξε στην εθνική ομάδα? 9. Έλα ρε. Μπράβο. Πάμε στα δικά μας. Έκοψε τον Σακίλ Ονίλ. Τον έκοψε. Τάπα. Άσε ρε. Τάπα έχει. Υπάρχει βίντεο. Μοντάζ δεν είναι. Έκοψε ο Γιαννούλης τον Σακίλ Ονίλ. Ναι. Μπορείς να τους χορτσιανίτης και τον μπερδεύεις. Όχι. Είναι ο Σακίλ Ονίλ. Γελάνε και, και οι καρέκλες. Έτσι είπα και εγώ όταν μου το είπε. Και αλλά μετά είδα το βίντεο. Άμα βάλω δηλαδή εδώ τάπα Γιαννούλη Σακή θα το βγάλει. Ναι. Ρε είσαι τρελός. Θα τον πήρε παραμάζωμα. Το Γιαννούλη. Θα το δούμε στο διάλειμμα τώρα να μην ξεφεύγουμε. Άκουτε ΠΑΟΚ 24. Σήμερα ημέρα κυπέλου για τον ΠΑΟΚ. Περασμένο στην επόμενη φάση. Υπήρχαν χρονιές που τέτοια μέρα είχαμε άγχος. Υπήρχε και μια χρονιά που αποκλειστήκαμε κιόλας. Στο κοντινό παρελθόν. Πέρυσι τι συνέβη? Περάσαμε. Πώς? Το Κύπελλο πήραμε. Ναι. Είχε ένα χί στα Τρίκαλα. Ναι, 0-0. Ποιος ήταν άλλος όμιλος? Κάνα Παζιάννα θα ήταν πάλι. Όχι. Ποιον είχαμε? Τι μνήμη είναι αυτή. Δεν θυμάμαι. Κοντή. Το μυαλό είναι στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Ξάνθη, εκεί όπου το πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ πλέον γράφεται με κεφαλαία γράμματα, τα οποία κεφαλαία είναι πιο μεγάλα και από, τι να πεις, και από σελίδες ολόκληρες, και να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτή η ομάδα να ανταποκριθεί σε ένα ακόμα πιο μεγάλο πρέπει. Μια ομάδα η οποία δεν ανταποκρίθηκε στα προηγούμενα πρέπει. Δεν τα κατάφερε. Λίγησε αυτή η ομάδα και τώρα θα πρέπει να ξεπεράσει ένα ακόμα μεγαλύτερο εμπόδιο. Σε μια έδρα που πάντα είναι, εντάξει, δύσκολη. Η Ξάνθη είναι όλες πάντα... Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν θέμα στην Ξάνθη. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει την Ξάνθη στην Ξάνθη. Ούτε εδώ είναι εύκολο να την κερδίσει, βέβαια. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά... Και δεν είναι, εκεί δεν τολμά να πει κανείς ότι θα γίνει μπισμπιζέ, όπως κάναν την προηγούμενη εβδομάδα και ξεφτυλίστηκαν. Τη δουλειά τους κάνανε. Τη δουλειά τους την κάνανε, ναι. Ξεχάστηκε, αλλά... κρύφτηκαν από εκεί πέρα. Όσοι γράφαν και εδώ και στην Αθήνα για διπλό, σίγουρο κτλ. Για να μειώσουν τη νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό ήταν ο στόχος. Ξεχάστηκαν. Δεν ασχολείται κανείς. Πες στο Σταύρο να φορτώσει λίγο. Με τρομάζει αυτή η γαλήνη στη φωνή του. Παιδιά, δεν... Ανοσία πλέον. Δεν έχω κανένα feeling, τίποτα. Συνέστημα δεν υπάρχει. Μια ευθεία γραμμή. Όλα είναι flat. Το flat με 4 λάμδα. Flat. Είναι flat. Ακούμε, Χρήστο. Ακούμε κάτι στα αυτιά μας. Ακούμε. Το σκουντί ακούμε. Λοιπόν, ναι, δεν είναι εύκολο στην Ξάνθη, αλλά κάναμε πάνω από τις επιτροπόμενες γκέλες, Σταύρο μου. Πώς το λένε? Χρήστο το λένε το φίλο. Χρήστο μου, δεν παίζω εγώ. Επίπεδο. Αν έπαιζα εγώ, θα ήμουν σε θέση απολογούμενου. Αλλά δεν παίζω εγώ. Είναι όντως πάνω από τον επιτρεπτό... Πάρα από το επιτρεπτό, οι γκέλες που έχουμε κάνει. Πλέον δεν κρατάμε την κατάσταση στα χέρια μας. Είναι σαφές ότι ποντάρουμε περισσότερο
στην αγωνιστική ανομαλία των άλλων δύο. Πρέπει να δούμε. Στην ΑΕΚ δεν βλέπω καμία ανομαλία. Δεν είναι καλά η ΑΕΚ. Άσε το που κερδίζει. Η ΑΕΚ έχει την καλά. Ομάδα και το γκρουπ που καταφέρνει γκρουπ. Και ξεπερνάει κάθε πρόβλημα το οποίο της δημιουργείται. Στην Πλατανιά κέρδισε, δεν είσαι. Μα λέω για όλα τα παιχνίδια. Δεν λέω ότι είναι καλή ομάδα και ότι είναι σούπερ. Σαφώς δυσκολεύεται να αναπτυχθεί κτλ. Αλλά βγάζει είναι αντίδραση. Γκρουπ, ναι. Έχει υγεία η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει υγεία μέσα στην ομάδα της. Και είναι λογικό. Έχει πολλούς ποδοσφαιρικούς. Είναι ακριβώς αυτό. Πολλούς, όχι. Εγώ ποιον έχω. Εγώ έχω περισσότερους διαιτητές από τον σύνδεσμο διαιτητών Θεσσαλονίκης. Ο σύνδεσμος διαιτητών Θεσσαλονίκης έχει δύο διαιτητές στη Super League, ο Πάουκ έχει τρεις. Δηλαδή εντάξει, δεν δηλαδή, φτάνει. Όχι ότι μου φταίνει τίποτα οι άνθρωποι. Καλούνται εκεί να κάνουν μια δουλειά. Οι δύο δεν μου φταίνουν σε κάτι. Το επικίνδυνο με το Σαραϊδάρι. Ο τρίτος. Ας το τρίτο. Αλλά δεν είναι άρρωστη η ΑΕΚ κτλ. Όχι, η ΑΕΚ είναι υγιέστατη, ίσα-ίσα. Γι' αυτό βγάζει και αυτή την αντίδραση παρά τα προβλήματα. Της λείπουν δύο από τα τρία βασικά της ΧΑΦ. Και θα της λείπουν μέχρι τέλος της σεζόν. Μπα και άλλοι τόσοι να της λείψουν, από ό,τι φαίνεται θα τη βρει την άκρη. Γιατί αυτό είναι η ομάδα, αυτό είναι το γκρουπ. Να ξεπερνάς κάθε πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι το ακριβώς αντίθετο. Δέχεται ένα γκολ και βλέπεις πόσο λυγίζουν. Ναι, και δεν έχει κανέναν που να τους ελέγξει. Που να περάσει τα μηνύματα που πρέπει. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Και δεν είναι ο Λουτσέσκου το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Όπως ούτε ο Ίβιτς ήταν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Όσο λειτουργούσε τέλος πάντων. Σε λίγο δεν θα έχει παίχτες η ΑΕΚ, γράφει φίλος. Νομίζω ότι με τα Χριστούγεννα θα αρχίσει η κατρακύλα της. Λόγω τραυματισμών σε κάθε μάτς χάνει παίχτη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ δεν το βλέπω. Αν και κάνουμε πρόβλεψη, μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, λόγω του ότι είναι ένα γκρουπ καλό κατά και έχει δουλέψει εδώ και καιρό με τον ίδιο προπονητή, αυτό είναι το πλεονέκτημά της ως ομάδα και καταφέρνει και τα ξεπερνάει αυτά. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι γκρουπ. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι εγώ έχω αυτό το ρόστερ, έχω καλύτερους παίκτες. Να σκεφτεί πώς ήταν ο ΠΑΟΚ πέρυσι. Είχε μια συνέχεια, ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με τον ίδιο προπονητή. Οι άλλοι είχαν αλλάξει προπονητή και ήταν αυτό πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ πέρυσι. Άλλο άμα τον Οκτώβριο ήμασταν ένατοι. Εντάξει. Ωραίο, κάποια στιγμή δικαιώθηκε. Είχε μια πορεία. Δεν σκαμπανεβάσματα είχε και πέρσι. Έκανε ένα καλό δίμηνο. Αυτό ναι. Με μέτρους αντιπάλους. Ήταν όμως το παραμύθι της περσινής χρονιάς, δεν το τρώμε τίποτα. Πλεονέκτημα αυτή η συνέχεια που είχε τουλάχιστον στους επικεφαλείς. Ναι, είχε συνέχεια. Αυτό είναι θετικό. Δεν είχε συνέχεια η ομάδα το ρόστερ όμως, 14 αλλάξεις. Εκεί το έχασε. Γιατί αν είχε συνέχεια το ρόστερ, δεν θα ήσουν ένατος τον Οκτώβριο, θα ήσουν πρώτος. Άντε σε περνούσε ο Ολυμπιακός με εκείνο τον Ντεμαρά της εποχής Βαζάρα το τελευταίο. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλαξες όλη την ομάδα σου, χωρίς προφανή λόγο. Φίλοι ασχολούνται με την τάπα του Γιαννούλη στον Σακίλ. Έχουμε διάφορα μηνύματα. Άλλος γράφει ότι το έβαλε ο Σακίλ τελικά. Ναι, άλλος έχει, γράφει ότι δίνει φάουλ. Άλλος μας έστειλε το βίντεο. Μπήκαν σε διαδικασία γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι ο Γιαννούλης έκοψε το Σακίλ. Έκανε. Σε σκίζει ο Γιαννούλης, δεν σε βλέπει. Εμένα εντάξει. Κάποιο παπά έχει φάσει. Κάτι σκόνταψε ο Σακίλ. Όχι. Κάτι... Νόμιζε ότι μπορεί να πάει απέναντι στον Καναδοκατσιώτη Φόρ. Τον μπορούσε. Όχι, δε. Γιαννούλης. Τον έκοψε στα ίσα. Λοιπόν, πρώτη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. 10 άτοκες δόσεις για αυτήν την επαιτειακή χρονιά. Αναδομό, pavlanakenisi.gr. Τηλεφωνικά 2312-41-508 για τις ανακαινήσεις οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Με το Βελιγράδι, Εστιατόριο Βελιγράδι, με όλα τα γνωστά πιάτα από τη σερβική κουζίνα, Άιβαρ, Καρατζόρτζεβα, Πισκαβίτσα για τα πάντα, τηλέφωνο 2310-256-900, με Ρεγκίνα, ήδη και αξεσουάρ μπάνιου, reginabanyo.gr, σε επιλεγμένα καταστήματα βρίσκεται το κορυφαία είδη και αξεσουάρ μπάνιου, και stoiximan.gr. Και σήμερα
παίζουν στην Ευρώπη μπάλα και εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε κύπελο και σε άλλες χώρες έχει κύπελο. Έχει πρωτάθλημα αγγλικό, έχει πρωτάθλημα γαλλικό. Μπαίνεις για να παίξεις από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο, από Android, από iOS. Άλλη ταχύτητα, άλλη ευκολία με Stoiximan. Επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται ποδοσφαιρικά με αφορμή τον αγώνα κυπέλου και όχι μόνο. Τι έγινε, Δημήτρη? Λοιπόν, το βίντεο το οποίο σχολιάζουν πάρα πολύ με αυτή την φημολογούμενη τάπα του Γιαννούλου Σακίλ, δεν υπάρχει καμία τάπα βεβαίως. Τι δεν υπάρχει τάπα? Ο Σακίλ τράκαρε με το Στεφάνι και έχει δώσει φάουλο διαιτητής. Άρα είναι ως μη γενόμενη, δεν έχει καταγραφεί ούτε στατιστικά η τάπα. Το βίντεο δείχνει τάπα. Αφού άμα έχει δώσει φάουλ και έχασε το κάρφωμα, δεν υπάρχει καμία τάπα. Εντάξει, ήταν μια προσπάθεια, είχε θράσος, okay, να σταθεί μπροστά του. Γιατί μπορούσε να τον πάρει, να τον βάλει μέσα κανονικά, ή μπορούσε να τελειώσει και η καριέρα του, άμα κανένα τύχημα συνέβαινε. Αλλά το έχασε το κάρφωμα, τον πήγε στις βολές. Ήταν καλή κίνηση καλή για τον Σακίλ να τον πάει στις βολές. Okay, αλλά δεν. Είναι παιχνίδι που έχουμε χάσει 60 πόντους. Και τι να κάνω. Γιατί ο Σοφοκλής μετά, ο Baby Shaq, τους κέρδισε. Τους κέρδισε. Το καλύτερο παιχνίδι της εθνικής μπάσκετ στην ιστορία. Βεβαίως. Είναι εκείνο. Βεβαίως. Πάμε στο ποδόσφαιρο να δούμε ένα προς ένα τα θέματα που αφορούν στον αγώνα κυπέλου. Εγγυνιακός ΠΑΟΚ σε λίγες ώρες από τώρα στο Καφτατζόγλιο. Τυπικά γηπεδούχος είναι ο Εγγυνιακός. Μίλησαμε χθες με τον προπονητή της ομάδας και μας περιέγραψε ο κ. Νικολαίδης μια καλύτερη φάση την οποία βιώνει ο Εγγυνιακός. Άλλαξε η ιδιοκτησία, λύθηκαν προβλήματα, πήραν ψυχολογία. Κέρδισαν τον Απόλλωνα, με ανατροπή μάλιστα, τον Απόλλωνα Πόντου. Το παιχνίδι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έτσι. Απλώς, εντάξει, είναι ένας αγώνας κυπέλου. Να δούμε τον ΠΑΟΚ, κάποιους παίχτες προφανώς δεν έχουν αγωνιστεί πολύ μέχρι στιγμής. Με την Ελένη Τιμπούντου θα τα δούμε όλα τα θέματα που αφορούν τον αγώνα, ένα προς ένα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Να ξεκινήσουμε με... Από αυτό που μας είπες πριν μπούμε στο στούντιο. Όχι, όχι. Αυτές είναι προσωπικές συζητήσεις που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Ναι, ωραία. Όχι, τέτοια ορφιανελή και εμείς δεν κάνουμε στον αέρα. Αυτά είναι για άλλους. Ναι. Να ξεκινήσουμε, Ελένη, με το θέμα των εισιτηρίων, της προσέλευσης. Τι ισχύει ακριβώς για τον αγώνα? Βεβαίως, στις 12, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εδώ και 45 λεπτά, όσοι βρίσκονται εκεί κοντά στο Καφτατζόγλιο μπορούν να πάνε στο γήπεδο και να προμηθευτούν μέχρι και πριν από την έναρξη του παιχνιδιού το εισιτήριό τους για να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Εγγυνιακό και στον ΠΑΟΚ. Από τις 12 λοιπόν υπάρχει εκεί εκδοτήριο, υπάρχει ένας χώρος τέλος πάντων ειδικά διαμορφωμένος από τον οποίο μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για το σημερινό παιχνίδι. Περίπου 6.000 εισιτήρια έχουν εκτυπωθεί. Οι κεντρικές θύρες θα λειτουργήσουν. Βεβαίως, για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει βεβαίως και τον ΠΑΟΚ. Όσοι φίλοι του Δικεφάλου δεν είχαν αυτό το δικαίωμα λόγω των κεκλεισμένων των θυρών, αλλά και γενικότερα να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρέπει να τονίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα γενεθλίων για τον Ηρακλή και χρόνια πολλά στο σύλλογο του Ηρακλή. Στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή, στο Κατσάνιο εκεί, λίγο πιο δίπλα από το Καθατζόγλιο, υπάρχουν εκδηλώσεις όλη τη μέρα και το μεσημέρι. Και το μεσημέρι, την ώρα που λίγο δίπλα παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό προφανώς δεν είναι μια καλή ιδέα, δεν είναι κάτι το οποίο αφήνει ήσυχο τον οποιοδήποτε. Από την αστυνομία υπάρχει η ενημέρωση ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε να μην έρθουν σε επαφή όσοι πηγαίνουν προς το Καθατζόγλιο με όσους είναι στο Ιβανόφιο. Αυτό δεν ακούγεται πολύ καλό, γιατί δεν ξέρω πώς υλοποιείται κάτι τέτοιο και πόσοι άντρες χρειάζονται και πολλά και πολλά. Το τονίζουμε, να έχουν όλοι το νου τους. Τώρα να μην επεκταθούμε σε τι έχει συμβεί εκεί στην περιοχή ή γενικότερα το τελευταίο διάστημα.
όσοι είναι να πάνε και στις εκδηλώσεις, όσοι είναι να πάνε και στο γήπεδο, καλό θα είναι να γυρίσουν πίσω κανονικά, να μην πάνε σε άλλους χώρους, γιατί δεν, εντάξει, δεν αξίζει. Έτσι ακριβώς. Και ο καθένας να μείνει στην δραστηριότητα στην οποία θέλει να δώσει το παρόν, είτε είναι οι εκδηλώσεις του Ηρακλή, είτε είναι το ποδοσφαιρικό παιχνίδι Κυπέλλου. Είναι δύο δραστηριότητες που θα βρίσκονται πολύ κοντά, χιλιομετρικά τουλάχιστον, ίδια ώρα πάνω κάτω, στις 3 ο Ηρακλής, στις 3 το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, να μην επικεντρωθούμε σε άλλα εκτός εκδηλώσεων και εκτός αγωνιστικού. 10 και 15 ευρώ κοστίζουν τα εισιτήρια, να σημειώσουμε, πράγμα το οποίο δεν αναφέραμε. Από τις 12 μέχρι και πριν από την έναρξη λοιπόν του παιχνιδιού μπορούν όσοι θέλουν και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι να προμηθευτούν τα αντίστοιχα εισιτήρια. Ωραία, αυτά για τα διαδικαστικά, για κόσμο, για προσέλευση. Και ό,τι αφορά τους φίλους που θέλουν να πάνε στο γήπεδο, πάμε στα αγωνιστικά. Πάμε στον ΠΑΟΚ Αποστολή. Βεβαίως, πάμε στον ΠΑΟΚ. Πριν πάμε στην Αποστολή, Δημήτρη, αν θέλεις να επικεντρωθούμε στο κομμάτι γιατί καθυστέρησε η προπόνηση και κατόπιν η αποστολή του Δικεφάλου, γιατί έγινε μια ομιλία του Ράσβαν Λουτσέσκου επί 45 λεπτά πριν από την έναρξη της απογευματινής προπόνησης που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έφυγε από τη Νέα Σμύρνη με το διπλό, προφανώς και έχει προκαλέσει διάφορους έτσι τριγμούς. Υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει κατήφια, υπάρχει προβληματισμός, έντονος μάλιστα, και στους παίκτες και, και στο τεχνικό επιτελείο. Γι' αυτό λοιπόν ο Ράσβαν Λουτσέσκου πήρε την πρωτοβουλία να μιλήσει στους παίκτες. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, έτσι, το στίγμα των δηλώσεων των όσων είπε ο Λουτσέσκου είναι μαστίγιο και καρότο. Ότι είστε άνδρες, αλλά δείξτε το. Σας πιστεύω, σας προστατεύω, εγώ θα βγαίνω μπροστά σε όλα τα στραβά, σε όλα τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι επιθυμητά, αλλά θέλω κι εσείς να αναλάβετε τις ευθύνες. Θέλω να... Ναι, αυτή είναι και η εξήγηση γιατί την Κυριακή είπε κάποια πράγματα υπέρ των παιχτών, γιατί έτσι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Αυτό γίνεται συνήθως από τους προπονητές που ξέρουν το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Δημοσίως προσπαθούν να στηρίξουν τους παίχτες τους. Ιδιωτικώς στα αποδυτήρια λένε όσα έχουν να πούνε πραγματικά. Αυτό γίνεται, τι να κάνουμε. Και σε μια δεύτερη ανάγνωση, γιατί την Κυριακή προφανώς όλοι με τα νεύρα στο κόκκινο δεν αντιλήφθηκαν καλά τι έλεγε ο Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος προστάτευσε στο απόλυτο τους ποδοσφαιριστές του, αλλά σε μια δεύτερη ανάγνωση... που δεν είχαν κακή εμφάνιση. Κατακρίθηκε προφανώς γι' αυτό, για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έφερε χ, αλλά ο ίδιος βγήκε και είπε ότι ήταν καλύτερος, ήταν ανώτερος και κάποια στιγμή λάθη, κάποια λάθη αδράνειας μας κόστησαν. Αυτό επέλεξε ο ίδιος να κάνει εκείνη τη δεδομένη στιγμή και γι' αυτό στις κατηδίαν συζητήσεις, στο τέτα τέτ που είχαν χθες, τους είπε ότι εγώ αυτό θα κάνω, πάντα εγώ θα βγαίνω μπροστά, αλλά θέλω να αντιληφθείτε κι εσείς που είστε, που βρίσκεστε και ότι από τη δική σας απόδοση, από τα αποτελέσματα εξαρτώνται όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην ομάδα, η διοίκηση, οι οπαδοί, ένας μεγαλομέτοχος. Έχουμε τεράστια ποιότητα, αλλά θέλω να το δείχνουμε και εκτός Τούμπας. Θα πρέπει ο ένας να βρίσκεται στο πλευρό του άλλου και όλους μαζί θα σας καλύπτω εγώ. Θέλω να γίνετε πιο δεμένο γκρουπ, θέλω να γίνετε ομάδα και να το δείξετε. Κάποτε τον Γκαρσία, όταν είχε συνεργαστεί με έναν προπονητή που... ή μάλλον όταν βίωνε μια περίοδο τέτοια, όπου πάω όλοι ψάχνουν να βρουν τη λύση. Ψάχνουν και υπάρχουν λόγια, συζητήσεις, λόγια. Έβγαινε και έλεγε πάλι μπλα 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 μπλα. Δεν είναι λύση αυτές. Εδώ το μπλα 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 πολύ και ο Γκαρσία δεν δίνει λύση. Μόνο το αποτέλεσμα στο γήπεδο θα φέρει λύση. Τα λόγια από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά δεν είναι. Εντάξει, είναι γεγονός ότι ο Λουτσέσκου καλύπτει τους παίκτες. Ο καθένας κάνει βέβαια την προσπάθειά του. Θα πεις κάτι να κάνεις. Ο καθένας βρίσκει κάτι να κάνει, αλλά τα λόγια δεν είναι. Και φυσικά ούτε ταντού βρίσκουν λύση. Έτσι τα έχουμε ξαναπεί. 3-4 έχουν γίνει φέτος και. Και ο ταντού, λέω, οι επισκέψεις. Επισκέψεις. Και κέρδισαν. Άλλαξε κάτι. Θα γίνει κι άλλο τώρα. Και, τέλος πάντων. Κοίταξε, φαντάζομαι αναφέρεσαι στα λόγια, τα δημόσια, τις τοποθετήσεις και είμαστε ΠΑΟΚ, πρέπει να το πιστέψουμε. Και τις εσωτερικές συζητήσεις. Τις εσωτερικές συζητήσεις, καλό είναι.
Καλό είναι, δηλαδή καλά. Και το δείπνο χθες που έκανε ο Ράσμα Λουτσέσκου μετά το τέλος της προπόνησης με τους αρχηγούς της ομάδας, προκειμένου και αυτοί να τοποθετηθούν. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει όχι γκρίνια, προφανώς, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει έτσι, ο καθένας να τοποθετηθεί, να μιλήσει, θα φέρει αποτέλεσμα. Ναι. Το να βγει και να μιλήσει, ότι, να πει τα κλισέ, τα τετριμένα αυτά τα οποία παίζουν σε όλα τα μίντια, ναι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αναλωνόμαστε στα ίδια, αλλά στην εσωτερική ανάλυση που κάνουν μεταξύ τους, νομίζω ότι μόνο καλό μπορεί να κάνει. Έβγαινε ο Ρουγανός και λέγε πάλι μπλα 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 μπλα. Ποιο είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να πω. Δεν έχει σημασία. Είναι η κίνηση. Αυτό που έχει εκείνο στο μυαλό του. Δεν γούσταρε τα λόγια, ρε φίλε. Δεν γούσταρε. Ήθελε να πάει να πει στο γήπεδο να προπονηθεί, να κάνει εκεί την προσπάθειά του. Δεν ήταν το λόγο εξάλλου. Τώρα δεν ξέρω αν άλλαξε ως προπονητής. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Γκαρσία να μιλάει πολύ. Να μιλάει πολύ, ναι. Ναι, ο Γκαρσία είναι και περίπτωση πόντος. Δεν είναι για πολλά λόγια. Είναι εκεί, πάμε κατευθείαν στις πράξεις. Πάντως, προσωπική άποψη εκφράζω, νομίζω ότι ήταν καλό, γιατί ακούγοντας τον προπονητή την Κυριακή να βγαίνει να τους προστατεύει, σκέφτεται το άλλο. Έτσι το πρέπει να κάνει ο προπονητής. Ναι, προφανώς έτσι πρέπει. Άμα βγει και εννοείται, επειδή κάπου διάβασες ένα από το σέλιδο, ωραία, ότι άλλα είπε στην συνέντευξη τύπου και άλλα τους είπε χθες. Αυτό είναι το νόημα. Τα εξηγήσαμε. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα να υπάρχει. Και φυσικά δεν θα βγει δημόσια να πει το οτιδήποτε για όσους έχει συγκεκριμένα παράπονα. Για εντός και εκτός γηπέδου. Αυτά είναι... Χθες, για όσους έδωσαν δικαίωμα και κάνανε πράγματα, τα είπε. Εκεί πρέπει να τα πει. Ακριβώς. Αναφέρθηκε και ονομαστικά σε ποδοσφαιριστές. Γενικότερα τους έθεσε πρώτων ευθυνών τους, με φόντο την συνέχεια, ότι σαφώς και υπάρχουν ευθύνες και ατομικές και προσωπικές ευθύνες. Εγώ είμαι εδώ όμως για να σας καλύψω. Εγώ προφανώς και δέχομαι την μερίδα της τη μεγαλύτερη μερίδα της δυσαρέσκειας των αποδοκιμασιών, αλλά κι εσείς θα πρέπει να δείτε πού βρίσκεστε και από τα αποτελέσματα και από την εμφάνιση τη δική σας πόσους κόσμους εξαρτάται. Έτσι, ναι. Και δεν αφορά μόνο τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους οπαδούς μιας τέτοιας ομάδας. Ακολούθησε λοιπόν δείπνο μετά το τέλος προπόνησης με τους αρχηγούς της ομάδας και με τον Ράσβα Λουτσέσκου. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από άποψη κλίματος, θετικής ενέργειας. Προφανώς και μόνο τα αποτελέσματα μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Ούτε το δείπνο, ούτε καλά είναι να γίνονται, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, αλλά μέσα από τα αποτελέσματα ανατρέπει όλη η κατάσταση. Εννοείται, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερο must win παιχνίδι από αυτό της Ξάνθης, έτσι, το Σάββατο. Όλα τα παιχνίδια είναι must win. Όλα τα παιχνίδια είναι must win, αλλά νομίζω ότι η πίεση δεν ήταν ποτέ στο πικ της όσο είναι αυτή την εβδομάδα και με φόντο το παιχνίδι στα πηγάδια. Σάββατο το συγκεκριμένο. Ναι, θα μιλήσουμε από αύριο αλλά γι' αυτό. Πριν, ναι. Ποιοι είναι σήμερα παρόντες, ποιοι είναι έξω και ποιοι αναμένεται να ξεκινήσουν με βάση μια δοκιμή που έγινε και χθες. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ενδείκνυται για αλλαγές, ενδείκνυται για νέα πρόσωπα βάσει και του κανονισμού βεβαίως που υπάρχει στα παιχνίδια του κυπέλου. Και έτσι λοιπόν κοιμάνθηκε και ο Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος άφησε εκτός αποστολής βασικά ονόματα τα οποία έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Ενδεικτικά αναφέρω του Ρέι βεβαίως, του Μάτους που δεν έχει χάσει συμμετοχή, ο Βαρέλα έμεινε εκτός, ο Κρέσπο έμεινε εκτός. Τσίμηρο του Κάνιας, Βιερίνια και αυτός από τη στιγμή που ξεκίνησε και στάνθηκε απόλυτα έτοιμος, δεν έχει χάσει παιχνίδι. Ο Κάμπος έμεινε εκτός. Απέναντίας επέστρεψε ο Μαουρίσιο και επέστρεψε στην αποστολή για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είχε έναν τραυματισμό που τον κράτησε εκτός. Θεωρήθηκε προτιμότερο να μην ακολουθήσει την ομάδα στη Νέα Σμύρνη, γιατί δεν ήταν απόλυτα έτοιμος στο 100%. Οπότε σήμερα μπήκε στην αποστολή για το παιχνίδι κυπέλου ο Βραζιλιάνος. Στην αποστολή μπήκε και ο Ζαμπράνο, ο οποίος είχε πάρει κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και δεν αγωνίστηκε με ατρόμητο και στο παιχνίδι του Πανιωνίου ως μια έτσι εσωτερική τιμωρία από τον Ράσβα Λουτσέσκου, ωστόσο επανήλθε στην αποστολή. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλά νέα πρόσωπα, έτσι, πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής, όπως είναι ο Δελγιανίδης, όπως είναι ο Πούγκουρας. Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ σαφώς παραμένει εκτός, γιατί
τελειώνει σήμερα, στην ουσία καθαρίζει με την ποινή των τριών αγωνιστικών και μπορούμε έτσι πάνω κάτω να δούμε τα πλάνα προσέγγισης, κάποιες πρώτες δοκιμές που έκανε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Βεβαίως όλα θα φανούν σε πολύ λίγη ώρα, γύρω στις 2-2 και κάτι θα ξέρουμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και πάμε κάτω από τα δοκάρια. Σιαμπάνι ή Πασχαλάκη, ιδού το ερώτημα, καλό ερώτημα. Νομίζω ότι το Σιαμπάνι πρέπει να τον δούμε κάποτε, παιδιά. Τώρα και ο Πασχαλάκης τη φταίει, θα μου πεις και αυτός καμία συμμετοχή θέλει. Και στο παιχνίδι και της Καλαμαριάς ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι θέμα. Είναι ένα θέμα, είναι ένα ερωτηματικό το οποίο όπως και εμείς συζητάμε και ο καθένας έχει την άποψή του, απασχολεί και τον Ράσβαν Λουτσέσκου, γιατί από τη μία έχει τον Σιαμπάνι ο οποίος πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, αλλά από την άλλη υπάρχει και ο Πασχαλάκης ο οποίος έδειξε καλά δείγματα γραφής στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου. Ο Γρηγόρης Ατρίτης κάνει πρόβλεψη ή έχει ρεπορτάζ και λέει θα παίξουν από ένα ημίχρονο. Από ένα ημίχρονο και αυτό είναι μια λύση για να μείνουν και οι δύο ικανοποιημένοι. Λοιπόν, και πάμε στην άμυνα. Δελιγιανίδης. Γενικότερα του πάει το καφτατζόγλιο του Δελιγιανίδη, τουλάχιστον όσον αφορά τις συμμετοχές. Ζαμπράνο, το πιο ωραίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ φέτος ήταν στο καφτατζόγλιο, νομίζω. Ακριβώς. Το πιο έτσι εντυπωσιακό σε επίπεδο ρυθμού. Φάσεων. Σε ρυθμό και νοοτροπία. Παρ' όλα αυτά και εκεί, η αρκετή ώρα το μάτς ήταν στο 0-0 και στο 1-1. Ακριβώς. Με το χαμένο πέναλτι και του Πέλκα, έτσι. Ναι. Που το έχασε. Δηλαδή δεν έμπαινε με τίποτα μέσα. Ζαμπράνο, Μαλεζάς και Πούγκουρας στην τετράδα της άμυνας, στη μεσαία γραμμή. Κάτσε. Τι είπες? Ζαμπράνο, ναι. Μαλεζάς, ναι. Και Πούγκουρας. Τι ας το είπε? Ως μπακ προφανώς. Ναι, κάποιος θα γίνει μπακ. Ναι. Μεσαία γραμμή, Μαουρίσιο, ο οποίος θέλει να του δώσει χρόνο συμμετοχής, ο Ράσβαν Λουτσέσκου, με παρτενέρ τον Σάχοφ, πιθανότατα, έτσι, αυτή είναι μια πρώτη δοκιμή, και τον Πέλκα σε ρόλο δεκαριού. Από εκεί και πέρα, Λιμνιός και αυτού του πηγαίνει το συγκεκριμένο γήπεδο μαζί με τον Δελγιανίδη, διεκδικεί θέση στο ένα άκρο, και ο Μάξ το άλλο, με κορυφή τον, λογικά, τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος πήρε περισσότερο χρόνο συμμετοχής στις δοκιμές. Ναι. Ενδεικτικά έτσι αναφέρουμε μια πρώτη ενδεκάδα, ένα πρώτο πλάνο προσέγγισης. Με βάση και τις δοκιμές που έγιναν χθες, συνήθως οι πιο πολλοί, 8, 9, 10, 11, είναι αυτοί οι οποίοι ξεκινούν αν κάνει μια αλλαγή. Εντάξει, και προφανώς κάνει μια ενδεκάδα σε σχέση με αυτά που σκέφτεται και το Σάββατο, μάλλον. Τεστάρει ίσως κάποιους. Νομίζω ότι δίνει λίγο χρόνο. Το Μαουρίτσιο τον είπες? Ναι, βεβαίως. Θα δώσει χρόνο στο Μαουρίτσιο για να βρει ρυθμό. Να επανέλθει. Ναι, τώρα. Χρησιμοποιεί και παίκτες που μάλλον δεν θα τους χρησιμοποιήσει την Κυριακή. Εγώ έτσι το βλέπω, όχι για δοκιμές. Πλην του Μαουρίτσιο. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε κάτι άλλο, Ελένη, ποδοσφαιρικό? Έχουμε και ένα ταξίδι του Λεβέκ στη Γαλλία. Εμφανίστηκε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο και μάλιστα... Στη Γαλλία ή στη Γερμανία? Στη Γαλλία, στον προσωπικό του γιατρό, στην πατρίδα του. Ναι. Εμφανίστηκε με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, όπως ο ίδιος ανέφερε, και ζήτησε άδεια προκειμένου να μεταβεί στην πατρίδα του και να εξεταστεί από τον προσωπικό του γιατρό. Νομίζω ότι για Λεβέκ τα έχουμε πει πολλές φορές πάνω κάτω, λέμε τα ίδια. Προφανώς είναι το τελειωτικό αυτό. Ναι. Αυτή τη φορά ενοχλήσει το τετρακέφαλο. Ναι, ναι. Όταν οι εξετάσεις είναι καθαρές, ο παίκτης επικαλείται κάθε φορά ενοχλήσει σε διαφορετικό σημείο. Τελείωσε. Δεν έχει να προσθέσουμε κάτι άλλο. Το θέμα είναι κάτι παραπάνω από ψυχολογικό για τον συγκεκριμένο. Είμαστε τέλη Νοεμβρίου. Οι συμμετοχές του είναι καταγεγραμμένες. Η προσφορά του είναι πάρα πολύ μικρή. Προφανώς και υπάρχει δυσαρέσκεια. Προφανώς και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι και οι συμπαίκτες του, θα πω εγώ, θα προσθέσω. Το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής κάθε τρεις και λίγο επικαλείται ένα πρόβλημα δεν έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής στο πουθενά, στο παραμικρό. Okay, Έλενη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά ισχύουν για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ειγηνιακό σε 2 ώρες από τώρα. Θα έχουμε βεβαίως ενημέρωση. Θα έχει ενδιαφέρον και για την εμφάνιση κάποιων ποδοσφαιριστών. Είναι ένα παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Από τα πρώτα που ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει και κόσμο στο γήπεδο. Νομίζω να έχει και μια ουρά. Ναι, έχουν δικαίωμα να παραστούν. Στην Ξάνθη θα έχει πολύ κόσμο, είμαστε βέβαιοι. Και την άλλη εβδομάδα
να δούμε πώς θα πάει η προπόληση για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Τι άραγε, τι κλίμα να επικρατεί. 14.000 διαρκείας έχεις, φίλε. Πώς η προπόληση. Ναι, πώς θα πάει. Μπορεί να τελειώσουν τα εισιτήρια να βγουν, ξέρω εγώ, Δευτέρα και να τελειώσουν τη Δευτέρα το βράδυ. Μπορεί και να πάνε 2-3 μέρες. Παραπάνω δεν νομίζω. Έτσι όπως υπάρχει αυτή η διάθεση του κόσμου, όπως καταγράφηκε και στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχουν παντού φοβερές φωτογραφίες και βίντεο. Πολύ μεγάλο το μέγεθος του πλήθους, δηλαδή είτε στην πορεία, είτε στο γήπεδο, είτε φωτογραφίες, βιντεάκια κτλ. Σπάνιο φαινόμενο γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τέτοια εκτός έδρας παρουσία σε όχι γειτονική πόλη, αλλά εντάξει και σε γήπεδο της Αθήνας, ας το θέσουμε έτσι. Αυτό δείχνει πολλά. Αυτό δείχνει πολλά. Νομίζω και στην Ξάνθη, εντάξει, η Ξάνθη είναι άλλη έδρα, άλλο γήπεδο. Να δούμε και το αποτέλεσμα και πόσο θα φτιάξει τη διάθεση, ώστε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός να είναι πολύ πολύ έτσι ιδιαίτερες συνθήκες. Για άλλη μια φορά, οφείλουμε να το θυμίζουμε, το κάναμε εδώ και πολλούς μήνες, τη νέα διάταξη στον αθλητικό νόμο. Στις 3 φορές που μια ομάδα τιμωρηθεί για άναμα πυρσών, θα τιμωρηθεί με κεκλεισμένο των θυρών για μία ή δύο αγωνιστικές. Αυτό δίνει μάλλον την ευκαιρία στον αθλητικό δικαστήριο νόμος για μία ή δύο αγωνιστικές την πρώτη φορά, και από εκεί και πέρα διπλασιάζει την ποινή κάθε επόμενη φορά που τιμωρείται για άναμα πυρσού. Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί ήδη μία φορά για το Απόλλων ΠΑΟΚ. Στη Ριζούπολη, όχι στην Καταμαριά. Ναι, στη Ριζούπολη, για τον αγώνα πρωταθλήματος. Άρα άλλες δύο και θα υπάρχει δυστυχώς πρόβλημα για την Τούμπα. Δεν κρίνουμε τον κανονισμό που είναι λίγο υπερβολικός, δεν έχει ουσία, γιατί εντάξει, τις πιο πολλές φορές οι πυρσοί δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα στα γήπεδα. Ειδικά άμα πάει κανείς στην μπλούζα του τερματοφύλακα της υπέρης ομάδας. Όχι, αυτό δεν ήταν πυρσός. Άλλο πράγμα ήταν. Αλλά αυτό ισχύει. Βλέπουμε ότι στα άλλα γήπεδα έχουν ήδη περάσει τα μηνύματα και όλοι είναι πειθαρχημένοι. Και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη πειθάρχησαν. Έτσι πρέπει να γίνει για να μέχρι το καλοκαίρι να δούμε αν θα αλλάξει η συγκεκριμένη διάταξη ή όχι, μια και αυτό θέλουν οι ομάδες. Γρήγορα ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Γράφτηκε και αυτό στο ΠΑΟΚ 24. Ποιος ο Μάτος ο Θεός. Ένα ποιος λείπει. Είναι ποιος. Το αλλάζει για να μην είναι σαν το μαύρο κάποτε επί της ΑΕΚ, με την ΑΕΚ. Το κάνει παοξίδικο με ένα ποιος λιγότερο. Ψηφίστηκε ο Μάτος ως ο πολυτιμότερος του τελευταίου αγώνα στη Νέα Σμύρνη. Έδωσε το βαθμό στο τέλος. Κάτι και αυτό. Και το ζουμάκι κέρδος. Χθες βγήκε μια ανακοίνωση από τη Θύρα 4 με δύο θέματα. Την πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας και το θέμα που προέκυψε την Κυριακή το μεσημέρι, η άτυχη στιγμή, στο κέντρο της Αθήνας. Με τη σειρά να αναφερθούμε στο πρώτο θέμα για την πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Υπάρχει μια ανάλυση για τα εντός έδρας, για τα εκτός έδρας. Μια πολύ έντονη, πολύ σκληρή κριτική κατά του Λουτσέσκου. Μια ανάλυση για την ομάδα, για τις τελικές που έκανε πέρυσι, για αυτές που δεν κάνει φέτος, για το ότι δεν έχει αυτοματισμούς φέτος, ότι σκοράρει μόνο μέσα από ατομικές προσπάθειες κτλ. Κτλ. Μια καταγραφή ότι έχει αλλάξει βεβαίως η κατάσταση στην ΕΠΟ και ότι ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα αυτό. Χαρακτηρίζεται ως πάρα πολύ κομβικό το παιχνίδι αυτό της Ξάνθης, γι' αυτό και βγήκε η ανακοίνωση. Και περνάει η ανακοίνωση στο δεύτερο κομμάτι με τα γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουν πάρει διαδικτυακά και
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεγάλη έκταση τα γεγονότα. Γιατί η εικόνα είναι σε δυνατή και μπορεί να σε παραπλανήσει. Και επειδή υπάρχουν κάποια βιντεάκια ενός λεπτού, υπάρχουν και πάρα πολλά σχόλια σε όλη την Ευρώπη, άμα το προσέξετε, για το ότι έγινε αυτή η επίθεση από οπαδούς Πακιστανούς, με τα σχόλια που παίρνουν και πολιτική διάσταση, έτσι. Τα καταλαβαίνετε, κάποιοι τα εκμεταλλεύονται κτλ. Κτλ. Και όλα αυτά επειδή έπαιξαν κάποιες εικόνες σε τηλεοπτικούς σταθμούς κυρίως, και το όλο θέμα πήγαν να το εκμεταλλευτούν άνθρωποι. Και επαναλαμβάνω ότι πήρε μεγάλη έκταση σε πολλές χώρες της Ευρώπης για γνωστούς λόγους. Για γνωστούς λόγους. Υπήρξαν ρεπορτάζ και από εμάς και από αρκετούς, κυρίως εδώ, για το τι ακριβώς συνέβη. Που δεν έγιναν πολλά πράγματα, αλλά να βλέπεις ένα βίντεο ενός λεπτού και φαντάζεσαι ότι έπαιζαν ξύλο για κανένα μισάωρο. Λοιπόν, ξεκαθαρίζεται μέσα και από την ανακοίνωση τι ακριβώς συνέβη, ποια είναι η φιλοσοφία των οπαδών και ζητείτε, με καλό ή έτσι πιο άγριο τρόπο, να μην αλλοιώνετε, να μην, και να μην δημιουργούνται διαφορετικές εικόνες. Αυτό που γράψαμε, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Οι πορείες συναντήθηκαν, στην αρχή δεν συνέβη το παραμικρό, ούτε φιλοφρονήσου, ούτε τίποτα κτλ. Η κεφαλή της δικής μας πορείας έφυγε, οι μουσουλμάνοι ξεκίνησαν να προκαλούν έντονα την ουρά της πορείας μας, χωρίς κανέναν λόγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απάντηση είναι άμεση, έγινε ό,τι έγινε, αλλά το γεγονός πήρε πολύ περισσότερη δημοσιότητα από όσο του άξιζε, μιας και προφανώς και δεν είχε καμία σχέση με ρατσιστές, φασίστες και ό,τι άλλο το γράφτηκε και ακούστηκε. Είμαστε οπαδοί του μεγαλύτερου προσφυγικού σωματείου. Είμαστε κάθετα ενάντια σε κάθε είδους ρατσιστική βία. Και αυτό λοιπόν καλό θα είναι από εδώ και στο εξής. Όποιος δημοσιογράφος, πολιτικός ή παρατρεχάμενος γράφει ή σχολιάζει για τον ΠΑΟΚ να προσέχει καλά τα λόγια του, γιατί ο ασπρόμαυρος χήμαρος τα παρασέρνει όλα. Αυτό για το περιστατικό που πήγε να παρεξηγηθεί ή παρεξηγήθηκε, δεν ξέρω. Πήρε μεγάλη έκταση, επαναλαμβάνω, λόγω των εικόνων. Αλλά καλό είναι να αναφέρουμε και τι ακριβώς συνέβη, γιατί είναι αλήθεια πραγματικά. Είναι και η αλήθεια για το τι έγινε την Κυριακή το μεσημέρι. Φίλος, με αφορμή το σύνθημα το ποιος θυμάται, ότι στο τελικό του 81 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-1 ακούστηκε το ποιος ο Κώστας Ορφανός. Σαν παίξε του Ολυμπιακού. Ναι. Εσύ που είσαι και μεγαλύτερος, ο Ορφανός ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Διεθνής. Μεγάλο ταλέντο. Είχε στοιχεία, φίλε. Είχε κορμί. Είχε... Κωστίκος. Όχι, ο Κωστίκος ήταν νούμερο ένα φόρ της εποχής. Εσύ είσαι πιο μεγάλος. Κωστίκος άλλη κλάση, ε. Ναι. Ορφανός τι επίπεδο. Χαραλαμπίδη. Χαραλαμπίδη. Πού να τα θυμάσαι αυτά. Το θυμάμαι το Χαραλαμπίδη. Ο Χαραλαμπίδης ήταν σαν τον Πετρόπουλο. Δεν είχε πρόοδο. Ξεκίνησε ως τεράστιο ταλέντο και δεν έκανε. Πήγε όμως, έκανε μεταγραφή, αυτά, έπαιξε, εθνική έπαιξε. Καλός παίχτης ήταν. Καλός παίχτης ήταν, απλά. Εντάξει, Κωστίκος δεν ήταν. Το δίδυμο Κωστίκου Δημόπουλου δεν το έχουμε ξαναζήσει. Να ξέρεις. Και η δεκαετία του 70 η ομάδα δεν ήταν τόσο δυνατή στα φορ. Ναι. Κούδα Σαράφης κάναν τη δουλειά. Και πήγαινε και Αποστολίδης, αυτά άλλα. Αποστολίδης, Ασλανίδης. Και... Εντάξει. Το δίδυμο Δημόπουλου Κωστίκου δεν το είχαμε ποτέ. Αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Στα πλάγια ποιος έπαιζε όταν χρειάζονταν. Από τους δύο. Κωστίκο, Δημόπουλο. Και ο Κωστίκος είχε τα στοιχεία να παίξει, παρότι ήταν αμπτάλης ο Δημόπουλος, έπαιζε και ο Δημόπουλος. Ναι. Αριστερό πόδι Δημόπουλος. Ο Χρήστος. Ο Κωστίκος ήταν τουλάχιστον 20 χρόνια από την εποχή του μπροστά. Σαν στυλ παιχνιδιού. Και... Ναι. Εμένα ήταν καψούρα μου. Ο Κωστίκος και Χαρτάδος ήταν οι καψούρες μου οι δύο. Γιατί δεν έφτασε... Ας πούμε στο επίπεδο του Αναστόπουλου. Ο Αναστόπουλος, δε φίλε, 8 στα 10 γκολ που έβαζε ήταν με πέναλτι.
αναγνωρίστηκε, πήρε μια μεταγραφή στην Εθνική. Ναι, βρε αγοράκι μου, έκανε. Ο Κολοκυθάς, πώς το έκανε ο διαιτητή που τα δίνει όλο απέναντι. Κολοκυθάς. Ναι. Γι' αυτό. Ο Αναστόπουλος ήταν Αμπντάλης, δε, αλλά είχε το τελείωμα. Ήταν εκεί μέσα. Ήταν Ιντζάκι. Ήταν τέτοιο τύπο. Δεν ήταν ότι ξέρει μπάλα ο Αναστόπουλος. Ναι. Mm. Όταν ξεκίνησε ήταν σφαίρα. Στον Πανιόνιο. Σφαίρα. Ναι, ήταν γρήγορο. Και με ατομική ενέργεια είχε ή τελειώματα μόνο. Έκανε και μόνο του φάσεις. Ο Αναστόπουλος. Να σου λέω, ο Κωστίκος ήταν άλλη κλάση. Άλλη. Μηδέν σφιγμή στην περιοχή. Έμοιαζε πολύ με τον Βρίζα σε στυλ. Τώρα εντάξει. Αλλά ο Βρίζας δεν είχε τον κόλ. Δεν είχε τον κόλ. Ο Κωστίκος το είχε. Πάμε σε άλλο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Συγγνώμη από τον Γιώργο Κωστίκο για αυτό που υπόθηκε. Ίδιοι είναι. Αν, Ντάλε κουάλε, ναι, σε χαρακτήρες. Άλλο αυτό. Αν θεωρεί ότι ήταν μηνύσιμο αυτό που υπόθηκε από τον συνάδελφο. Τι μηνύσιμο που είπα, ότι ήμουν καψούρης με τον Κωστίκο. Όχι, ότι όχι, όχι. Η μοναδική αφίσα που είχα πάνω από το κεφάλι μου ήταν αυτή και του Καρτάδου. Αυτή η σύγκριση των ποδοσφαιριστών. Και μην μου πει ο ένας πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης και τα άστα τώρα. Ο άλλος πήρε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Πιο δύσκολο είναι. Αυτή η σύγκριση Γιώργου Κωστίκου με Ζήση Βρίζα των ποδοσφαιριστών, αν θεωρεί ο κύριος Κωστίκος ότι θέλει να κάνει μήνυση, εγώ θα πάω μάρτυρας υπέρ του. Αν πιστεύει ότι ήταν τόσο προσβλητικό αυτό που ακούστηκε πριν από λίγο εδώ στο Λίμπερο. Έτσι είναι. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ήταν από τις μεγαλύτερες κοτσάνες πραγματικά που ακούστηκαν στην εκπομπή. Σταμάτα, σταμάτα, βρε. Σταμάτα. Έλα, ο Βρίζας δηλαδή, αυτή η απάθεια. Αυτό το, ο Βρίζας καταλάβαινες, ρε φίλε, από το ζέσταμα καταλάβαινες αν παίζεις με 11 ή με 10. Και φυσικά το ότι έβαλε λίγα γκολ, αλλά εντυπωσιακά, ήταν και αυτό ακριβώς, ήταν τυχαία. Ποιο ήταν τυχαία, ήταν που πέρασε τυχαία 12 άτομα, 2 μπολμπόι και 4 οπαδούς, ναι, με τον Ιωνικό και το έβαλε, ποιο. Τι, με την ΑΕΚ που τον βλέπανε. Άσε με την ΑΕΚ. Άσε με την ΑΕΚ. Ναι. Στο Χάιμπουρι. Αυτό ακριβώς. Ήταν ελάχιστες οι στιγμές καλές. Τι λες, δε. Όμως δεν μου αφήσει τι έκανε δηλαδή και τον έχετε αποθέσει. Το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Ο Βρίζας ήταν παιχτάρα. Αλλά... Μίλαμε Κατσουράνη για το Euro, γιατί το πήρανε. Το πρώτο πράγμα που θα σου πει είναι ότι ο Ζήσης μας έδινε ανάσεις. Ναι. Τον βρίσκανε, ρε, και κρατούσε μπάλα και ανεβαίνανε. Τι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αστεία πράγματα. Γιατί, να σου πω. Εσύ τώρα δηλαδή από τους φόρ που έχεις, αν είχες το ζήσει 25 χρονών, δεν προτιμούσε. Σε παρακαλώ, τι λες τώρα. Τι σχέση έχει με φόρ. Τι. Αριστερό, χαφ. Τυφλά. Και αν. Τυφλά. Οχτάρι, βάλ τον καλύτερα. Τυφλά. Τυφλά τον ήθελα τον ζήσει. Φόρ. Στα 25 του. Τι όχι όταν ξαναέρθει στο τέλος. Τυχαίες επαφές με την μπάλα. Τι λες. Άσχημα κοντρόλ. Τι λες. Ρε. Απάθεια εντελώς. Άιρε. Και τον καφέ κυνηγούσες. Κάτσε, δεν θυμάμαι. Το Βρίζα τον κυνηγούσες. Ναι, μαζί ήμασταν τότε. Και τότε. Το καφέ, όχι. Είχε ποιότητα, αλλά και πάλι και αυτή η απάθεια με εκνεύριζε. Δεν μπορώ να βλέπω παίχτες. Θες και ένα-δύο τέτοιο. Που δεν. Ναι. Που βρέξει ο χιονίς, θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Πάμε στον Γιάννη τον Παρασκευαίδη. Μια και αφήσαμε τα υπόλοιπα θυμάτα εδώ και μέρες σε δεύτερη-τρίτη μοίρα. Δεν έχουμε πει τίποτα για βόλι, για handball, αγώνες, προσπάθειες, επόμενα παιχνίδια. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Όλα καλά. Όλα τέλεια. Από πού να ξεκινήσουμε? Από το Βόλι, που είναι πρωταθλητές, βεβαίως. Είδαμε ένα παιχνίδι, πέρασαν και αρκετές ημέρες. Αλλά πράγματι νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαν αρκετά από αυτά που περιμέναμε, έτσι, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι σαφώς καλύτερη ομάδα. Επιβεβαιώθηκε νομίζω, Γιάννη, αυτό που μας έλεγε ο Πελεκούδας, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αγκάμες, αλλά έχει 4-5 παίχτες λίγο πιο κάτω. Αλλά στο ίδιο επίπεδο. Αλλά ναι, πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω και αυτό φάνηκε. Επιβεβαιώθηκε ότι εντάξει, δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ στην επίθεσή του να πάει έτσι, με αυτά τα ποσοστά. Επιβεβαιώθηκε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ για να κάνει την προσπάθεια να βάλει τον Γκόμες. Γι' αυτό παίζει αυτή την περίοδο, πέρα από το να κερδίζει. Απλά νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ότι χρειάζεται και έναν ακραίο σε υψηλότερο επίπεδο από τον Αργεντίνο, Ολλανδό, τι είναι. Τι άλλο, Γιάννη, είδες, τι άλλο συζητιέται? Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τουλάχιστον για τα δικά μου τα μάτια, ναι, ο φετινός Ολυμπιακός δεν με τρόμαξε τόσο πολύ όπως με τρόμαξε πέρσι ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, αν θυμάστε, πέρσι είχε γίνει το παιχνίδι. Διαφωνείς ότι είναι πιο ομάδα φέτος ενώ πέρσι ήταν ο Αγκάμες? Εντάξει, είναι πιο ομάδα γιατί δεν παίζει το σύνολο για έναν.
Ναι. Αυτό το παρατηρήσαμε και από τις, από τις διαφορετικές επιθέσεις και διαφορετικές επιλογές που είχε ο παδόλος του, του Ολυμπιακού, ο Ντρίσκα, όπου έπαιξε με όλους τους παίκτες. Ενώ πέρσι δεν έπαιζε με όλους τους παίκτες, παίζανε με τον Αγκάμες. Σωστά. Αλλά πέρσι, αν θυμάστε, στο πρώτο παιχνίδι είχαμε σε μεγάλη βραδιά τότε τον Αγκάμες, τον Τζούκοβιτς, τον Φράγκο που έκανε πάλι. Ναι, αλλά όταν ήρθε η ώρα της κρίσης, λύγησε κάποια στιγμή ο Αγκάμες, γιατί είναι ένας και τελείωσε ο Ολυμπιακός. Τώρα. Εντάξει. Δεν... Ας πούμε και ο, και ο Αλεξίεφ που έκανε παπάδες, θα πω εγώ, στο μάτι στο Παλατάκι και έκανε ό,τι ήθελε. Δεν νομίζω ότι αυτό το κορμί θα αντέξει στα play-off. Ναι, μπορεί να αναδειχθεί κάποιος άλλος. Αυτό σου λέω. Ότι έχουν και άλλες λύσεις. Εγώ είδα πόσα καρφιά κάνανε πάνω από τον μπλοκ μας, φίλε, και τρόμαξα. Είναι καλή στις ψηλές επιθέσεις. Έχουν 3-4 παιδιά που είναι καλή στις ψηλές επιθέσεις. Γιατί και ο, και ο Κιόν είναι καλός στις ψηλές επιθέσεις, αλλά δεν είναι καλός στην υποδοχή. Εκεί έχουμε θέμα. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, επειδή βγαίνει και ο Νοέμβριος και μπαίνουμε στο Δεκέμβριο πλέον, οι όποιες αλλαγές είναι σε φάση δρομολογήσεων. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή την ώρα η διοίκηση του ΠΑΟΚ μαζί με τον προπονητή δεν έχουν συζητήσει ήδη. Δεν μπορείς να πας να κάνεις, να αποφασίσεις ότι 20 Δεκεμβρίου θα αλλάξεις τον ακραίο και 21 να το φέρεις. Mm-hmm. Άρα αυτό προϋποθέτει ότι στο πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου θα πάρθουν και σχετικές αποφάσεις. Αν θυμάστε και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι, έτσι ακριβώς είχε γίνει. Δηλαδή, μέσα στο, στις πρώτες 10-15 μέρες του Δεκεμβρίου είχε ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι αλλαγές. Με βάση το ρεπορτάζ σου, έχεις σίγουρα στοιχείο ότι πάει για ακραίο, δηλαδή, πράγματι, είναι, είναι δεδομένο? Αυτό που πιο πολύ με απασχολεί είναι το θέμα με το διαγώνιο, όπου εγώ αυτή την ώρα δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, αν θα παραμείνω ακόμη. Όχι, σε ρωτάω για το πρώτο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνει η αλλαγή στον ακραίο? Όχι, βέβαια δεν είμαστε, αλλά θα ήταν περίεργο να πάει ο ΠΑΟΚ σε έναν έμπειρο ακραίο και να φέρει έναν ξένο στο, στο φιλέ. Και αυτό γίνεται. Για να το λες τώρα εσύ αυτό, κάτι έχεις το... Τι να πάρει, Έλληνα ακραίο? Γιατί δεν μπορεί να πάρει Έλληνα ακραίο? Ποιος είναι διαθέσιμος? Όποιος θέλει, τα λεφτά πάει. Άμα έχεις λεφτά, φέρνεις. Δεν βρε αγόρι μου, έχεις κανένα στο μυαλό? Δεν θέλει να σου πει. Όχι, θα μου πει. Δεν θέλει. Δεν είναι θέμα να πω όνομα. Ας πούμε και για τον Κουμεντάκη που γράφτηκε. Δεν είναι καν στηρικτικός του Κουμεντάκη στον Κιόν. Που εγώ ξέρω ότι ο Ραφαήλ Κουμεντάκης δεν έρχεται, αλλά δεν είναι καλύτερη επιλογή σαν ακραίος από τον Κιόν. Δεν ξέρουμε εμείς που πραγματικά δεν. Τι... Ο ένας παίζει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή έχει, έχει επιλογές, αρκεί να μπορείς να βρεις και τη φόρμουλα και την οικονομική και την άμεση συμφωνία με τον παίχτη. Απλά είναι τόσο, δεν είναι καθόλου ξεκάθαρη η εικόνα. Δηλαδή, τις προηγούμενες χρονιές ξέραμε και ήταν ξεκάθαρο από μήνα πριν ότι θα αλλάξει εκεί θέση. Δηλαδή, στην πρώτη, στη δεύτερη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το, το πρωτάθλημα, αν θυμάστε, είχαμε έναν κεντρικό, τον Γεωργίεφ. Ναι. Που φαινόταν ότι θα πάει στην αλλαγή εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ. Γιάννη, τώρα... και κατά ψέματα, από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα που ήρθε ο Γκιόν και δεν βρίσκαμε τι και πώς, όλοι καταλάβαμε τι θα γίνει τον Ιανουάριο. Δεν είναι κακός παίκτης, δε φίλε. Έχει κακή υποδοχή. Δεν είναι. Πολύ κακή υποδοχή, αλλά το θέμα είναι ότι το είχα πει το καλοκαίρι. Θυμάστε ότι εγώ προβληματίστηκα με την μεταγραφή, γιατί δεν έχω και 15-20 γνωστούς στο Βόλι, αλλά τους 5 που έχω δεν τους ήξερε κανένας. Ναι. Δηλαδή κάλεσα μέχρι και αθλητή, μήπως τον ξέρει, και μου λέει Γιάννη, δεν τον έχω ξανακούσει. Ναι. Ενώ όταν πήρες τον Λί ή τον Γιαμπλόνσκι ή τον Σεπέδα ή τον Χιμένες. Εντάξει, ο Γιαμπλόνσκι μου άρεσε. Παρότι ήταν μουλοχτός πολύ, έκανε δουλίτσα, φίλε. Έκανε δουλειά, ήταν εργάτης. Θα τη βρουν τη λύση. Αυτό είναι ότι το έχουν ξανακάνει, θα τη βρουν τη λύση. Το θέμα είναι πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ καλύτερος. Α, και το θέμα είναι ότι... το άλλο είναι αυτό που λες, ότι το πιο βασικό βεβαίως είναι το διαγώνιο και δεν ξέρω εκεί τι ρεπορτάζ υπάρχει, τι λένε, τι γίνεται. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μέσα στις 10-15 μέρες, τις πρώτες τουλάχιστον, θα πάρθει η απόφαση. Τώρα θα αλλάξει ο ΠΑΟΚ και... διαγώνιο τέλη Δεκεμβρίου, θα αλλάξει αρχές Δεκεμβρίου, δεν το ξέρω. Πάντως ότι το πρώτο που καίει την ομάδα είναι διαγώνιο είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ νομίζω ότι πρώτα θα ξεκαθαρίσει το θέμα με το διαγώνιο και μετά θα προχωρήσω πάω ξανά αλλαγή. Κράτα το, αυτό που λες, να ακούσουμε λίγο χορηγό ώρας. Τι ώρα είναι ακριβώς? Η ώρα είναι 1:30. Ώρα για τον νοστιμότερο χειροποίητο γύρο της πόλης. Δοκίμασέ τον και στην original σκεπαστή για μεγαλύτερη απόλαυση. Grill House του Γυράδικο στον Εύωσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το Γυράδικο. Το Γυράδικο ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα.
του Γυράδικου Νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το Γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο Γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία Γιαννάκη, τώρα στον πληθυντικό. Τα Γυράδικα. Ποια Γυράδικα? Ένα είναι το Γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310-75-75-78 και έφτασε στην πόρτα σου. Το πιο φωνητό για τον Βρίζα, που τον κράζεις. Καλά είναι. Σαν παίκτη. Καλά. Γιάννη, ναι. Δεν μας έχει πει, είπες θα πάρθει απόφαση. Τι, προς τα πού, αν θα μείνει, αν θα φύγει, έχουμε ακόμα περιθώριο για τον Γκόμες. Αυτό που προβλημάτισε τον ΠΑΟ γενικά είναι η εικόνα του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα περιμένανε όλοι ένα λίγο παραπάνω καλύτερο Γκόμες. Δεν ήταν λίγο καλύτερος? 0-9 ξεκινάει, δε. Εγώ ιατρικά ξέρω ότι είναι στο 100%. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εκεί... Αρχίζει και χτυπάει κανονικά. Μετά το τρίτο σετ. Αρχίζει, ναι. Απλά μπαίνουν οι σκέψεις με τη λογική ότι κι άλλο ρίσκο. Κι αν δεν, τι κάνουμε εκεί. Χρονικά τι περιθώρια είναι οι αλλαγές, πότε προσδιορίζονται χρονικά? Δεκέμβριο πρέπει να κλείσει τη μεταγραφή στους αλλαγές και να παίζουν από Ιανουάριο. Δεν είναι μεταγραφική του Ιανουαρίου. Μεταγραφική του Ιανουαρίου είναι, μπορεί να την προλάβει εκεί πέρα. Αλλά δεν θα πάει 30 Ιανουαρίου να φέρει το παίχτη, γιατί πρέπει να είναι εδώ από τις αρχές Ιανουαρίου, προκειμένου να έχει Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 4 μήνες γεμάτους για να μπορέσει να αποδώσει στα play-off. Έχεις χρόνο ακόμα πάντως. Ναι, αλλά αν το πάρεις τέλη Ιανουαρίου, δεν κάνεις κάτι. Νομίζω ότι αν το καταλάβει. Όλα θα δρομολογηθούν τον Δεκέμβριο. Αν το καταλάβει ο αθλητής ότι είναι με την πλάτη στον τοίχο πλέον, θα αρχίσει να πάρει φορά. Περιμένω πάρα πολύ το παιχνίδι της Παρασκευής με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Γιατί? Να το δω και εκεί πέρα. Ούτε στον Ηρακλή Χαλκίδας το περιμένω. Άγινε το να δεις Γκόμες. Να το δεις εκεί. Είναι άλλη μια εβδομάδα. Είναι μια 7 μέρες ακόμη από το προηγούμενο ντέρμπι. Λοιπόν, Κατσάρης να πηγαίνει πάλι στην προπόνηση. Εντάξει. Αυτό το παιχνίδι είναι τώρα με τον Εθνικό Χαλκίδα, με τον Ηρακλή Χαλκίδα, με συγχωρείτε, την Παρασκευή 7 η ώρα. Την 7η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας με τον Φίνικα Σύρου, που είναι το ματς 9-12 και 13-12 ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό. Αν δεν είναι αυτά τα τρία ματς καθοριστικά. Εντάξει. Ποιο θα είναι? Εντάξει, τρία ματς δεν είναι μια εβδομάδα, είναι τρία ματς. Είναι ένα δείγμα που μπορούμε να έχουμε εικόνα ξεκάθαρη. Τρία ματς και μάλιστα. Η 7η, 8η και 9η αγωνιστική είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι ανά τρεις μέρες παιχνίδι σχεδόν. Mm-hmm. Γιατί σκεφτείτε ότι η 7η αγωνιστική είναι 9-12, η 8η είναι 13-12 και μετά είναι 16-12 η 9η. Και η Ευρώπη, Γιάννη, είπαμε. Η Ευρώπη είναι από το Δεκέμβριο, 5 Δεκεμβρίου. Α, είδες, έχει και ευρωπαϊκά. Έχει και το ταξίδι. Ναι. Άρα αυτά τα 4 παιχνίδια, νομίζω ότι και ο κύριος Ρίτσι, τον οποίο ακούνε πάρα πολύ στο ΠΑΟΚ, θα πάρει και εκείνος την απόφασή του. Εντάξει. Γιατί δεν μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ πάω με τον Γκόμες και να πει ο Ρίτη δεν πάω με τον Γκόμες. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα. Ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον. Ωραία. Αλλά νομίζω αυτό το 15ήμερο θα δούμε. Κατά τα άλλα, στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα παντού ντέρμπι, πέρα από το χάντμπολ των ανδρών. Το χάντμπολ των ανδρών παίζει το Σάββατο με το Καματερό. Εντάξει, μια εύκολη ομάδα. Καματερό, Πανελλήνιος και Χιλιώτης Δράμας παλεύουν για τη σωτηρία. Δεν μου λες, είναι... στην Τουρκία, ναι. Στα δύο παιχνίδια τα οποία έγιναν, είδαμε υποδοχές, είδαμε φανέλες, είδαμε ωραίο κλίμα, αλλά πάρει και το πανό στην ώρα του αγώνα. Ναι. Στο οποίο εγώ όταν μίλησα με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ στην Τουρκία για αυτό το πανό, το οποίο ήδη είχε πάρει θέση από την προθέρμανση, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τι περίπου έγραφε? Για τον Κεμάλ. Ναι. Και μάλλον θα κάνουμε ένα μονοθυμό. Ως απάντηση. Ναι, έπαιξες δύο μάτσες εκεί όμως, δεν ούτε καν θα έρθουν. Και το αστείο είναι ότι τώρα η ΑΕΚ κλειδώθηκε αυτή με την ΓΕΤΕΒ. Άντε πάλι. Υποδοχές, λουλούδια, αυτά και τα λοιπά. Πάρ' το πανό. Στο... Πάνε και το πανί. Μεγάλη νίκη. Ιστορική νίκη θα πω εγώ. Πάω και πάρα πολλές νίκες στην Ευρώπη στο χάντμπολ. Και μάλιστα μια νίκη η οποία... Θα πει κάποιος, οκ, βάλανε
πολλές αλλαγές, πολλές ρεζέρβες και οι Τούρκοι και στο δεύτερο παιχνίδι, αφού είχαν πάρει στο πρώτο γκολ, στο πρώτο μάτς σε διαφορά 9 γκολ. Ναι. Ναι, αλλά έλα που στην τουρκική ομάδα το μικρότερο συμβόλαιο σε παίχτη είναι 50.000 ευρώ, mm-hmm. που εσύ δεν αγγίζεις τέτοια νούμερα. Και μια νίκη η οποία ήρθε χωρίς τους δύο ξένους, Βεσελίνοβιτς και Κέντζης, που δεν ταξίδευσαν καν, ο Τσίλης έβαλε στην αρχή 2 γκολ, χτύπησε πάλι και βγήκε, ο Νικολαίδης έπαιζε λίγο χρόνο γιατί είχε πρόβλημα στα πλευρά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάνει την νίκη ακόμα μεγαλύτερη. Ωραία. Σάββατο αυτό το μάτς, σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία. Χθες είχε η ομάδα ρεπό, κάνανε προπόνηση μόνο όσοι δεν ταξίδευσαν στην Τουρκία και οι ξένοι. Σήμερα το απόγευμα 7 η ώρα είναι η πρώτη προπόνηση ενώψη του Καματερού. Στο γυναικείο χάντμπολ έχει ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ στις 10-12 όμως αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ακόμα. Έχουμε μέρες. Και στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε πάλι ντέρμπι για Γιβέρα την Κυριακή το απόγευμα. Πάω Κάρης και στο γενικό ποδόσφαιρο. Ντέρμπι, ε. Ναι. Και είναι καλός ο Άρης στο γενικό ποδόσφαιρο. Α, η ομάδα γυναικών άλλαξε προπονητή. Άλλαξε προπονητή. Λίγο είναι μια αλγινή εντύπωση τουλάχιστον έκανε το γεγονός ότι βγήκε μια πρώτη ανακοίνωση χωρίς να αναφέρει καν την απόλυση του κύριου Τασούλη, του κύριου Αλέξη Τασούλη, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφερε double στον Πάο Καΐτητος. Ανακοινώθηκε δηλαδή ξαφνικά προχθές το απόγευμα, χθες μπορεί ήταν ότι αναλαμβάνει ο προπονητής ο κύριος Καπουσούζης. Καπουσούζης, ο κύριος Δέμης. Και λες τι έγινε τώρα. Ναι, έχουμε και... παρασκήνιο. Χάσαμε κανένα επεισόδιο. Τώρα το τι χρεώνουν δεν μας έχουν εξηγήσει από τον ερασιτέχνη. Ξαφνικά αλλαγή προπονητή. Αλλαγή προπονητή, βέβαια μετά υπήρξε μια έτσι, ορθή επανάληψη στο δελτίο τύπου του ερασιτέχνη όπου χαρίστησαν και τον κύριο Τασούλη για την προσφορά του στην ομάδα και είναι λογικό να το κάνουν αυτό. Νέος προπονητής, δεν ξέρω τώρα, έφτασε το αρνητικό αποτέλεσμα με τον Ατρόμητο που η γενική ομάδα έφερε χει, επηρέασε η ευρωπαϊκή εμφάνιση της ομάδας. Δεν ξέρω, το ξέρει μόνο ο εφορός του τμήματος. Αυτός ο Ατρόμητος. Ναι. Πάντα να σαν τους φέρνει. Άλλο Γιάννη έχουμε. Όχι αυτά. Ωραία, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δεν πρέπει να αφήσει ο Τσαρός να μας κάνει την μετάφραση που μας έκανε το σκηνικό πριν την τέτοια. Επειδή υπάρχει μια κακή ψυχολογία, καλούμε επίσημα μέσα στο επόμενο τρίλεπτο τον συνάδελφο. Ναι, για να πάμε στο γήπεδο, έλα. Τον αξιαγάπητο Κώστα Τσαρό, να έρθει να μας περιγράψει. Με τα γραφή του καλοκαιριού, ρε φίλε. Ναι, να έρθει να μας περιγράψει αυτό το οποίο έζησε και αφορά ένα σκηνικό σε σουίτα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τον καλούμε να έρθει, να το κάνει όπως το έκανε εκτός αέρα. Δεν θέλει. Και γονάτισαν οι καρέκλες, η γραμματεία, οι πόρτες, τα παράθυρα. Τον καλούμε μέσα στο επόμενο δίλεπτο, αν έχει το σθένος, να έρθει να το πει. Ο χρόνος μετράει από τώρα. Τον περιμένουμε, πραγματικά τον εκλιπαρούμε ή τον προκαλούμε να έρθει και να το περιγράψει. Δάκρυ. Για να κλείσει ωραία αυτή η εκπομπή. Δάκρυ. Δεν μπορεί να το πει στον αέρα. Γιατί? Δεν μπορεί, εντάξει. Χωρίς ονόματα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί. Είναι ένα κομμάτι του είναι δύσκολο. Μα είναι. Δεν θίγει κανέναν. Τι λες, ρε. Γιατί? Αυτοί που ήταν δίπλα. Εγώ τους ξέρω, φίλοι μου είναι. Και τι να πούνε τώρα, δεν μπορούν να πούνε κάτι. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, πρέπει να υποθεί αυτό το πράγμα. Να γυριστεί αυτό ένα. Είναι για βίντεο. Βίντεο. Και να το αποθηκεύσουμε να παίξει μετά από ένα χρόνο. Εξάλλου είναι και παλιό περιστατικό. Ούτε αυτό γίνεται. Δεν γίνεται και θα γίνει και ένα κατασκευή της Τούμπας. Α, μπράβο. Και με ευκαιρία αυτό. Με αφορμή. Ναι, με αφορμή αυτό. Ναι. Πάλι δεν γίνεται. Έλα. Δεν έρχεται ο Κώστας Τσαρός. Δεν έρχεται. Δεν ξέρουμε γιατί και πώς. Ενώ ήμουν στο μαύρο μου το χάλι μετά τη σούρα τη χθεσινή. Εντάξει, άλλαξε όλη τη διάθεση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, αλλά έχει αγώνες κυπέλου. Μήπως οι διαιτητές ανακοινωθούν την Πέμπτη. Δεν χαλάει ο Καλογερόπουλος στην Ξάνθη, να ξέρεις. Σοβαρά μιλάς. Δεν τα πει. Αλλά άμα για να μην το πέσει ξεφωνητό με Καλογερόπουλο. Θα το ματιάξουμε, βέβαια.
Αλλά εδώ και αρκετές εβδομάδες ο μόνος που τα έκανε μαντάρι ήταν ο Μάνταλος. Ο μόνος που τα... Και ο Κατσικογιάννης στο Λαμία που δημιούργησε θέμα ήταν αυτός. Και ο Κατσικογιάννης. Βγήκαν οι διαιτές στο μπάσκετ όμως. Λοιπόν, πρωτάθλημα κανονικά. ΠΑΟΚ Κολοσσός. 6:30 το Σάββατο στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Καρακατσούνης, Πουρσανίδης, Πιτσίλκας. Πουρσανίδης και Παγκατουρίδης. Πιτσίλκας ή Πιτσίλκας. Πρέπει να είναι ο ναι. Έχουμε και οικογενειοκρατία. Και Σημειονίδης, ε. Σημειονίδης φιλαράκι, φίλε δίπλα μου. Καλός γιατίς, ε. Καλός είναι, μια χαρά και καλό παιδί. Από τον μπαμπά θα γίνει καλύτερος. Ο μπαμπάς σε μια άλλη εποχή ήταν. Τον μπάσκετ ήταν πολύ πιο εύκολο τότε. Πω, τι στήλη. Φίλες φάουλ υπέρ του Γκάλι και ήσουν διαιτητής. Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Τι στήλη είχε ο Σημειονίδης. Τι αυτοπεποίθηση, τι... Απαντούσε κιόλας, δηλαδή... Ήταν από αυτούς που δεν ανέχονταν. Θυμάσαι έναν διαιτητή Ανδρέου που τον κατηγορήσαν ότι έβρισε τους παίχτες στην ώρα του αγώνα. Στο ποδόσφαιρο ήταν. Δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι τον. Πώς ήταν στο μικρό του Σημειονίδη. Σημειονίδης. Λάζαρος. Όχι. Ναι. Στέλιος. Στέλιος Σημειονίδης. Χρόνια πολλά και για την Κυριακή. Ο οποίος απαντούσε. Δηλαδή ήταν. Όχι από τους κομπλεξικούς που είχε αυτή την. Τη συμπεριφορά ναλαζονική, απαντούσε. Έκανε μια ανάλυση για λούς, για τις διαιτητές, πότε καταλαβαίνεις ότι είναι βλάκας ο άλλος και πότε όχι. Ναι. Από τον τρόπο που τρέχουν και το πώς φυρίζονται. Ναι. Έκλαψα. Αν έχει επαφή με το άθλημα, ε. Αν έχει παίξει ή όχι. Είναι, διαχωρίζει αυτούς που είναι ψωνισμένοι γιατί ήθελαν να κάνουν καριέρα σαν μπασκετμπολίστες, ναι. Και δεν τη βρίσκανε. Ωραία. Και σφυρίζουν πιο έντονα τέλος πάντων και πιο επιβλητικά και με στόμφο. Μεγάλη αρρώστια ο διαιτητής. Ναι. Το να έχεις αυτή την αίσθηση ότι ελέγχεις τα πάντα και είσαι αυτό είναι μεγάλη αρρώστια. Φίλος γράφει για το Σημειονίδη ότι απαντούσε και σε φιλάθλους. Μου έτυχε σε αγώνα λέει με λίγο κόσμο που ακούταν όλα. Ναι, πράγματι είχε φοβερό στυλ. Λοιπόν, κλείνουμε. Ξεκινάει σε λίγο η εκπομπή Full Επίθεση. Στις 3. Αγώνας επίσημος για τον ΠΑΟΚ και κοινιακός ΠΑΟΚ για το κύπελο στο Καφτατζόγλιο. Θα έχουμε βεβαίως επαφή συνδέσεις για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Αυτά από εμάς με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.